Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Νατσούλη, καλησπέρα σε όλους τους Καστοριανούς απανταχού γης. Λοιπόν, μας έλεγε, γιατί χθες ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο το πρώτο της χρονιάς, ένα από τα θέματα το 9 και το 10 αφορούσε τη δική σας περιοχή και είναι ένα θέμα για το οποίο μας έκανε εντύπωση αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα, ότι οι κάτοικοι της Κλεισούρας το θέλουν το έργο, τις θέλουν τις ανεμογεννήτριες και μας έκανε εντύπωση γιατί όπου πάνε να γίνουν υπάρχουν αντιδράσεις. Όντως οι κάτοικοι της Κλεισούρας το θέλουν? Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα με μια χρονολογική σειρά. Μ' ακούτε? Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το έργο ξεκίνησε από το 2013. Ναι. Επί όλα τότε ξεκίνησαν. Ναι. Επί δημαρχία του κυρίου Χατζησημεωνίδη. Το τότε τοπικό συμβούλιο της Καστοριάς που αποτελούνταν από 5 άτομα, ναι, πήρε ομόφωνη απόφαση και ξεκίνησαν οι ενέργειες για την ενοικίαση μιας περιοχής 200 στρεμάτων. Μάλιστα. Η οποία και είναι μια χορτολιβαδική έκταση. Ναι. Στα ρηφές ενός βουνού της Κλεισούρας που απέχει, η απόσταση του είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Είναι ακριβώς απέναντι από το χωριό. Στη θέση Δούκας. Στη θέση Δούκας, ναι. Είναι προς την περιοχή Λεχόβου. Προς την από εκεί πλευρά, όχι στην από εδώ πλευρά. Αυτό θέλετε να πείτε? Όχι, είναι προς την περιοχή του Νυμφέως. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εγώ όταν ανέλαβα δήμαρχος, πρόεδρος, έψαξε και βρήκα ποιες ήταν οι εκκρεμότητες στο χωριό μου και μια από τις εκκρεμότητες αυτές ήταν και η ενοικίαση αυτής της περιοχής. Μάλιστα. Που την έκρινα θετική, γιατί είδα και την απόφαση του τότε συμβουλίου, κοινοτικού συμβουλίου, και ξεκίνησα να έχω επαφές με την συγκεκριμένη εταιρεία. Κατέβηκα στην Αθήνα, πράγματι τους βρήκα. Πριν το κάνετε αυτό, για να λύσουμε το θέμα των κατοίκων. Ναι. Τους κατοίκους με τους κατοίκους συζητήσατε? Γιατί ναι, το ερώτημα είναι αν το θέλουν οι κάτοικοι όντως. Μου κάνει εντύπωση. Το θέλουν, οι κάτοικοι το θέλουν με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ωφέλη από αυτή την επένδυση. Ανταποδοτικά, ναι. Και όχι μόνο τα αποδοτικά, και ωφέλη συγκεκριμένα. Ένα από τα ωφέλη που θα έχουν είναι η κατά πολύ μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο του ηλεκτρικού ρεύματος, τη κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους κατοίκους της Κλεισούρας. Μάλιστα. Και όχι μόνο στους μόνιμους, αλλά και αυτούς που πιθανόν θα έρθουν ένα μήνα, δύο το καλοκαίρι για να παραθερήσουν. Ναι. Λοιπόν, οπωσδήποτε εμείς είναι μια... Άρα λέτε ότι από τη στιγμή που θα τους μειώσουν το ρεύμα, οι κάτοικοι δέχτηκαν. Ποιος δεν το θέλει αυτό, κύριε Νατσούλη? Ναι, αλλά είσαι σε ένα χωριό, πολύ ωραίο ιστορικό χωριό, το ναι, να κοτσάρεις 12 θηρία πάνω εκεί πέρα, 100 μέτρα το ένα. Όχι, ξέρω όχι, κύριε Νατσούλη. Δεν είναι 12, είναι 6, με την προϋπόθεση να γίνουν 5. Δεν είναι 12, αυτό είναι 5, είναι 6. Μπορεί να γίνουν όμως και 5. Μισό λεπτάκι, εμείς ξέρουμε για 12. Όχι. Αυτό σας το λέω. Και μάλιστα το είπε και ο κύριος Ταμίλιας χθες ότι είναι 12. Ρητά και κατηγορηματικά σας το λέω και θα ξαναβρεθούμε πάλι να το θυμόσαστε ότι είναι 6 με την προϋπόθεση να γίνουν 5. Μήπως είναι 6 με την προϋπόθεση να γίνουν 12. Όχι, με τίποτα. Το διαβεβαιώνετε, ωραία. Το διαβεβαιώνετε. Μην ξεχνάτε όμως αυτός ότι αυτός είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα τώρα μετά την απολιτικοποίηση, η οποία επηρεάζει και ξεκινάει από τη Δυτική Μακεδονία, αυτά είναι έργα τα οποία έχουν κάποιο στόχο με την παραγωγή ρεύματος. Ναι. Είναι η πράσινη ενέργεια, είναι όλα αυτά. Και οπωσδήποτε εμείς θα κοιτάξουμε αυτή την πράσινη ενέργεια να την εκμεταλλευτούμε, διότι είναι μια μόνιμη και συνεχόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ενστάσεις για αυτού του τύπου της ανανεώσιμης ενέργειας, με το τι δημιουργεί στο περιβάλλον δηλαδή, με τον ιονισμό της ατμόσφαιρας, με τα ζώα τα οποία τρελαίνονται, παθαίνουν blackout. Θέλω να πω, τα έχετε ψάξει όλα αυτά, γνωρίζετε και τις πανενέργειες των αιωλικών πάρκων? Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρχουν. Εκτός των θετικών που είναι πάρα πολλά, θα υπάρχουν και αρνητικά. Οπωσδήποτε κάθε πηγή ανανεώσιμη πηγής ενέργειας σίγουρα θα έχει κάποια αρνητικά. Εγώ όμως βλέπω ότι όλη η Ελλάδα, μα όλη η Ελλάδα και η περιοχή μας, εδώ η Ιεροπηγή, η Γαλατινή, η Εράτηρα,
και όλες οι άλλες στο Βέρμιο έχουν και εμείς από ανεμογεννήτρια. Εμείς δεν αντιγράφουμε τις άλλες περιοχές, αλλά το βλέπουμε σαν κάτι θετικό για το χωριό μου. Μάλιστα. Τώρα όχι μόνο για το χωριό μου. Διότι τα ανταποδοτικά πρέπει να ξέρει, ναι, κύριε Νατούλη. Θα είναι και για τα άλλα τα όμορα χωριά, δηλαδή Βέργα, Βασιλιάδα. Για αυτά τα ανταποδοτικά θα πάρουν, λέτε, και τα άλλα υπόλοιπα χωριά δωρεάν, όχι δωρεάν, φθηνότερο ρεύμα. Αλλά αυτά τα ανταποδοτικά τα έχετε υπογράψει, είναι σίγουρα, γιατί ξέρετε, πολλοί τάζουν ανταποδοτικά, αλλά μην τον είδατε τον Παναή. Σας θυμίζω την υπόθεση και του Κωνσταραζίου που την έχουμε πρόσφατη, που και η εταιρεία στο Περιφερειακό Συμβούλιο έλεγε θα, αλλά ακόμα να πάει στάργος. Θα σας δώσω, αλλά ακόμα να πάει στάργος. Καταλαβαίνετε. Είναι επιβεβλημένα και υποχρεωτικά από την ΡΑΕ. Υποχρεωτικά είναι, αλλά πρέπει να πέσει υπογραφή, κύριε Κόκα. Εντάξει, αν δεν έχουμε αυτά τα ανταποδοτικά, κύριε Νατούλη, υπογραφές, δεν θα μείνουμε έτσι. Και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που υποχωρώ ή που δεν μένω στην υπογραφή που βάζω. Uh-huh. Προς Θεού. Τώρα απλά έγινε μια ενέργεια για να ενοικιαστεί αυτός ο χώρος για τον οποίο συνηγορούμε. Σας είπα και πάλι, είναι μια χορτολιβαδική έκταση αυτή. Δεν έχει δέντρα εκεί πάνω, δεν έχει. Είναι σε ένα πολύ υψηλό σημείο της κλεισούρας. Είναι γύρω στα 1500 μέτρα. Και 1500 στρέμματα. Και 24 μεγαβάτ θα είναι η συνολική ισχύ του σταθμού. 24 μεγαβάτ. Δεν ξέρω για 24, εγώ ξέρω για 12. Τώρα δεν. Αν ήταν επειδή είναι 24, γι' αυτό λέμε ότι είναι και 12 οι ανεμογεννήτριες. Είναι το επιδείο. Κάθε γεννήτρια βγάζει 2 μεγαβάτ. Είναι 6, σας το λέω και πάλι. Και το λέω με τα πεπιθήσεως αυτό. Δεν ξέρω. Αν είναι 12, βεβαίως. Το 12 είναι ακουστικά. 12 μεγάλο είναι 12. Νούμερο, αλλά δεν είναι 12. Εγώ κατέβηκα. Είναι 24 μεγαβάτ. Μας λένε ότι. Εγώ δεν είμαι ηλεκτρονικός, δεν ξέρω ηλεκτρονικός που λέγονται αυτοί. Αλλά μας λένε ότι κάθε γεννήτρια έχει 2 μεγαβάτ. Οπότε 12 επί 2, 24 μεγαβάτ. Έτσι βγαίνει. Μα και εγώ δεν είμαι. Και εγώ δεν είμαι αρμόδιος και δεν είμαι ηλεκτρονικός σχεδός. Ναι. Απλά σας διαβεβαιώνω, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα τους τηλεφώνησα και τους λέω, πείτε μου σας παρακαλώ πώς αισθάνε οι ανεμογεννήτρες. Ναι. Και μου λένε, κύριε Γκόγκα, είναι 6, αλλά θα κοιτάξουμε να τις κάνουμε 5. Μάλιστα. Τι να σας πω. Εντάξει. Αν με 5 μπορούν να βγάλουν 24 μεγαβάτ, όπως γράφουν εδώ. Μπορούν να βγάλουν 12. Τι να σας πω. Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως και εμάς στόχος μας, στόχος του χωριού, είναι να πάρουμε περισσότερα ανταποδοτικά. Φυσικά θα πάρει και ο Δήμος. Μια και αναφέρετε τα ανταποδοτικά, ναι, έχετε ρωτήσει, γιατί πολλές από τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την κατασκευή αιωλικών πάρκων, ναι, θα πρέπει να διερευνάτε το ενδεχόμενο αν η ΔΕΗ είναι μέτοχος της. Στην περίπτωση αυτή, κύριε Κόκα, αν δηλαδή η ΔΕΗ είναι μέτοχος σε τέτοιες εταιρείες, τα ανταποδοτικά ωφέλη μπορούν να ζητηθούν και από την ΔΕΗ πέρα από την εταιρεία. Το έχετε δει αυτό? Αν η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μέτοχος και η ΔΕΗ. Κύριε Κόκα. Χάσαμε τον κύριο Κόκα. Κύριε Κόκα. Νομίζω ότι δεν τον έχουμε. Είναι ο κύριος Κόκας εδώ, ναι. Η ΔΕΗ είναι μια τόση μεγάλη εταιρεία που επενδύει σε όλες τις εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η Βολτέρα, από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω. Αν είναι η ΔΕΗ μέτοχος της εταιρείας που θα κάνει το πάρκο το αιωλικό στην Κλεισούρα, δικαιούστε ανταποδοτικά και από τη ΔΕΗ, το ξέρετε? Ναι, το ξέρω. Το έχετε ζητήσει? Μα θα το ζητήσουμε τώρα. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Οι ενέργειες που ξεκίνησαν είναι για την ενοικίαση του χώρου. Όταν θα φτάσουμε στα υπόλοιπα, θα ψάξω λίγο να βρω τι γίνεται. Θα ρωτήσω και στις υπηρεσίες, ναι, να ρωτήσω πώς, τι μπορώ να κερδίσω, γιατί στόχος μου και στόχος της Κλεισούρας είναι να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε για αυτούς τους ήρωες που μένουν εκεί πάνω στο χωριό. Και το τονίζω αυτό. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια και δεν είμαστε από τους ανθρώπους που και υποχωρούμε και δεν τιμούμε την υπογραφή που βάζουμε. Μάλιστα. Μας έρχεται και ένα μήνυμα εδώ. Κάθε ανεμογεννήτρια μας λέει είναι 5 μεγαβάτ. Μήπως άλλοι είναι 5, άλλοι είναι 2. Αν είναι 5 μεγαβάτ, οπότε βγαίνει ο υπολογισμός το 5 με 6 που λέτε για τα μεγαβάτ. Δεν ξέρω τώρα, κάθε ένας λέει ότι. Ναι, εδώ έρχεται και μήνυμα με 2 μεγαβάτ, έρχεται μήνυμα και με 5 μεγαβάτ. Εγώ σας είπα ότι από τις 12 πήγαμε στις 6. Και το 6 το επιμένω. Από τις 12 για την Κλεισούρα πήγαμε στις 6 ανεμογεννήτριες. Επιμένω στις 6. Τώρα ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Ναι. Εμείς, εγώ με τη Δημοτική Αρχή, με τους αρμόδιους, ναι, υπάλληλους, θα κοιτάξω, κάνω ένα πλάνο
που ναι. είναι και τεχνοκράτες μέσα, οι οποίοι θα με ενημερώσουν και θα με βοηθήσουν στο τι πρέπει να ζητήσουμε για το καλύτερο, όχι μόνο του χωριού μου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού Καστοριάς. Να μπουν υπογραφές, κύριε Γκόγα, γιατί εδώ έρχονται και μηνύματα από την περιοχή της Κορισσού, η οποία επίσης είχε αντιδράσει πολύ έντονα πριν λίγο καιρό μάλιστα με τα σχέδια που υπάρχουν για τις δικές τους ανεμογεννήτες εκεί. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει την εταιρεία, μας λένε από την Κορισσό, που το έχουν ψάξει και οι άνθρωποι, να δώσει ανταποδοτικά. Ας είναι προσεκτικός ο κύριος Γκόγκας αυτό. Μετά την ενοικίαση, μη τον είδατε τον Παναή. Τους ευχαριστώ πολύ, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και η Ελλάδα και οι Δήμοι έχουν ένα νομικό οπλοστάσιο πολύ ισχυρό, που δεν θα μείνουμε έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Οπωσδήποτε εμείς συνηγορήσαμε να γίνει αυτή η επένδυση. Ευελπιστούμε στο καλύτερο το χωριό, το οποίο είναι ένα εγκατελειμμένο χωριό, απομακρυσμένο χωριό, με 100% ανεργία. Ναι. Και σας το τονίζω αυτό, με 10 μήνες χειμώνα, έχουμε μια εβδομάδα τώρα που είμαστε στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου καθημερινά. Ναι. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει και για αυτό το χωριό. Οι κάτοικοι, αν δουν ότι τους συμφέρει να γίνει αυτή η επένδυση, δεν θα μείνουν. Θα το δεχτούν με ευχαρίστηση. Και κάτι άλλο. Ναι, ναι, πείτε το. Και μην ξεχάσουμε ότι όλη η περιοχή μας, ιδιαίτερα η Καστοριά, βρίσκεται εκτός της απολιγνητοποίησης. Ας ψάξουμε λίγο. Εντάξει, αυτό όλοι. Είναι σωστό που λέτε και υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό πάρα πολλές, τεράστιες. Γι' αυτό καλύπτει όλο το νομό, κύριε Νατσούλη. Η Καστοριά καταστρέφεται. Εμείς κάνουμε ένα έργο που πιστεύουμε ότι είναι θετικό για την ευρύτερη περιοχή και για το Δήμο Καστοριά. Προσέξτε, παίρνω και ένα μήνυμα όμως και από τον πρώην βουλευτή της Καστοριάς, τον κ. Διαμαντόπουλο. Μου λέει ότι έχει περάσει νόμος που δεν αποδίδονται ανταποδοτικά. Προσέξτε το, το λένε και πολλοί αυτό, και το διάβασα νωρίτερα επίσης τα μηνύματα. Εγώ ρώτησα όμορφο. Έχει περάσει νόμος που δεν αποδίδονται ανταποδοτικά. Ίσως καλό θα ήταν να έχω και τον κύριο Διαμαντόπουλο στη γραμμή. Ακούστε να σας πω κάτι. Ναι. Να κάνουμε δυο μας το διάλογο, διότι θα έχω δύο εμένα. Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Και εγώ ρώτησα όμορφους κοινοτάρχες, ναι. και μου είπαν βεβαίως παίρνουμε ανταποδοτικά. Που έχουν σχέση με την παροχή μειωμένου πολύ φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό δεν θα το ζητώ για το χωριό μου. Μα πρέπει να είμαι αφενής εκτός πραγματικότητας. Δεν θα δεχτώ ότι αυτή η εταιρεία θα υποχρεωθεί όταν της παρουσιάσω κάποια σχέδια, κάποιες μελέτες, να μου κάνει ό,τι έργο θέλω στο χωριό. Φυσικά μέσα σε λογικά. Ποιους ρωτήσατε, κύριε Γκόγκα, για ποιους αναφέρεστε, ποιους σε ρωτήσατε. Σε όμορφη περιοχή. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν. Μάλιστα. Σε Δήμο εκτός νομού Καστοριάς εννοείται ή... Ρώτησα πάντως, κύριε Νατσούλη, γιατί όλη η Δυτική Μακεδονία έχει περίπου 6-7 περιοχές που έχουν ανεμογεννήτριες. Ναι. Δηλαδή τώρα πάνω στην αεροπηγή, η αεροπηγή πληρώνει ας πούμε λιγότερο ρεύμα. Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί η αεροπηγή τέλειωσε πέρσι, το 19 τέλειωσε. Ναι. Οπότε αυτά θα ξεκινήσουν, δεν ξεκινάνε την ίδια ώρα. Έχουν ένα χρονικό ορίζοντα. Ίσως από εδώ και πέρα, δεν ξέρω, αφού τέλειωσε το 19, τώρα το 20 πρέπει Μάλιστα. να έχει λιγότερο ρεύμα. Αυτά τα ξέρει οι υπηρεσίες του Δήμου ναι. και οι κάτοικοι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Εμάς στόχος μας είναι να πάρουμε όσο περισσότερα ανταποδοτικά, τόσο για το χωριό μου, όσο και για τα όμορα χωριά, και το τονίζω αυτό. Κάτω στη Γαλατινή μας λένε, μας στέλνουν μήνυμα και από τη Γαλατινή. Πρέπει να σου πω, βλέπετε πόσο ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Η Γαλατινή λέει δεν έχει πάρει τίποτα ανταποδοτικά. Η Ιεράτυρα έχει πάρει. Άρα πήρε η Ιεράτυρα. Ναι, δεν πήρε η Γαλατινή. Εντάξει, θα τα πάρει και η Ιεράτυρα, κύριε. Πιστεύω, δεν είμαι τώρα στο σκεπτικό της εταιρείας. Αλλά αφού πήρε η Ιεράτυρα, θα πάρει και το Λιπνάρο χωριό. Είναι λογική αυτό το πράγμα. Και η Ιεράτυρα μας ενημερώνουν όχι ότι πήρε κάτι, μόνο κάτι μπαλώματα στους δρόμους. Α, όχι σαν ρεύμα λιγότερο. Κάποια έργα μέσα στο χωριό, μάλιστα. Είναι θέμα σοβαρή συζήτηση. Που δεν θα την κάνω μόνος μου, θα κατήσω ναι, 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 κάποιος ναι, κατοίκος από το χωριό, ναι, ναι. αλλά θα πιέσω προς τον Δήμο να είναι εμφανή τα ανταποδοτικά και όχι του αέρα ανταποδοτικά. Μάλιστα. Εντάξει, ξέρετε, δεν είμαι και το καλύτερο παιδί σε τέτοια θέματα. Δεν το λέω για να... Κοιτάξτε, πολλές φορές, κύριε Γκόγκα, στις θέσεις που κατέχετε, δεν είναι άσχημο να είστε το κακό παιδί, έτσι, έτσι. Ή δεν είναι καθόλου καλό να είστε το καλό παιδί, επίσης από την άλλη. Κύριε Νατσούλη, είπα κάτι προηγουμένως και το εννοώ, γιατί όλοι μας αγαπούμε αυτόν τον τόπο, ναι. όλοι μας το στέλνουμε, όλοι μας βλέπουμε ότι ο τόπος μας έχει πάρει μια μεγάλη κατηφόρα. Με την απολιγνητοποίηση, και τονίζω αυτό,
πρέπει όλοι οι φορείς, όλος ο κόσμος να ξεσηκωθεί, διότι και μια επένδυση να κάνει ένας Καστοριανός θα την κάνει ή στο Βαρικό που είναι στη Φλόρινα. Είναι γνωστά πια αυτά, ναι. Ή στην Εράτηρα που είναι στη Κοζάνη. Ναι, ναι. Αυτό να κοιτάξουμε, κύριε Νατσούλη, που είναι που καίει όλο τον νομό Καστοριάς. Ωραία. Κύριε Γκόγκα, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καταθέσατε τις απόψεις. Και κάτι άλλο, κύριε Νατσούλη. Τι? Και κάτι άλλο. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ήμουν χθες παρόν και στη συζήτηση που έγινε για το ένα τέλος που θα επιβάλλουν στα νεκροταφεία. Ναι, το είχαμε νωρίτερα θέμα με τον κύριο Δήμαρχο, ναι. Ναι. Επειδή ήμουν και εγώ παρόν με όλους τους τοπικούς. Το ξέρουμε ότι ήσασταν παρόν, ναι. Εγώ θα παρακαλούσα και τώρα ακόμα τον Δήμαρχο και όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το ζήτημα να μειώσουν κατά πολύ, αυτό το τέλος. Είπε ο Δήμαρχος ότι θα το μειώσει και από του χρόνου δραστικά, κάτω και από το μισό. Αλλά μέχρι που να γίνει αυτό, τι να σας πω. Ξέρω ότι τα ακούτε πολύ οι πρόεδροι. Με έχουν πάρει πολύ πρόεδροι έτσι κι αλλιώς. Εγώ πήγα τώρα που είμαι στο χωριό που μου λένε καλά. Πληρώνουμε για να σκάψουμε τον τάφο. Πληρώνουμε και την. Και έμφυα στον τάφο. Και έμφυα στον τάφο. Αυτό μας είπαν εμάς. Δηλαδή να πληρώνουμε και είναι κρίμα. Δηλαδή ζούνε κάτοικοι, 200 κάτοικοι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Ναι. Οι εποχές μας είναι πολύ δύσκολες. Μπορούμε να το αφήσουμε κανένα δύο χρόνια στην άκρη και να δούμε μετά με ένα συμβολικό ποσό. Είναι απόφαση του ηλεκτρικού συνεδρίου που έπρεπε ο Δήμος να συμμορφωθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, λέει ο Δήμαρχος. Τώρα για το ποσό να το συζητήσουμε και αν πραγματικά μπορεί να μειωθεί σε επίπεδο συμβολικού ποσού, τέλος πάντων, να γίνει. Δεσμεύτηκε πάντως νωρίτερα ότι τα χρήματα που θα μαζεύονται από αυτή την ιστορία θα διατίθενται για εργασίες στα κημητήρια του κάθε χωριού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε... Ένα όπλο, σαν δημοσιογράφο, θα σας δώσω. Ναι. Ότι τώρα, περίοδο του κορονοϊού, κοιτάμε κάποια τέτοια θέματα. Το κράτος ήδη τα έχει δώσει μια προθεσμία για αργότερα. Ναι. Ας το κάνουμε και εμείς αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.